Λοιπόν, είδαμε με χαρά ότι ξεκινάει η λειτουργία με τις μπάρες στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι κάτι ευχάριστο και για εμάς. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλεψη μετά την τοποθέτηση των μπαρών να γίνει και επανατοποθέτηση ή τέλος πάντων ένα σουλούπομα στα πλακάκια τα οποία έχουν ξεκολλήσει τελείως σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Και νομίζω ότι θα είναι μια λογική συνέχεια μετά την τοποθέτηση των μπαρών. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο αν στην ιδιωτική επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο αν περιλαμβάνεται και η Λάρισα και αν έχει κάποια εκτίμηση γιατί δεν περιλαμβάνεται η Λάρισα. Και το δεύτερο, μιλάω πολύ σοβαρά. Και το δεύτερο είναι ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να αλλάξει άμεσα. Αυτό που έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση το πεντάωρο ήταν εξαντλητικό για τους γυριότερους εξημών, περιλαμβάνω τον εαυτό μου δηλαδή. Και για λόγους υγείας και καλής φυσικής καταστάσεως και να παραμείνουμε έτσι, θα πρέπει αυτά τα 15 λεπτά και τα οποία γίνονται 20 λεπτά και ανερμάτιστα, θα πρέπει να γίνουν αυστηρά 2 λεπτά ή 3 λεπτά και θα πρέπει να τοποθετούνται περισσότερο και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Εμείς δεν έχουμε δημοτικούς σύμβουλους ακόμη. Την επόμενη φορά θα έχουν πολλούς περισσότερους. Αλλά παρόλο που έχουμε, που είμαι εγώ ένας, δύο και δύο, θα πρέπει να τοποθετούνται περισσότερο οι δημοτικοί σύμβουλοι, άρα θα πρέπει να αφαιρείται χρόνος από τις επικεφαλείς. Ούτε δευτερολογίες, ούτε τίποτα. Ένα δίλεπτο νομίζω είναι αρκετό. Το πολύ πολύ με την ανοχή του Προεδρείου να γίνεται τρίλεπτο. Και επίσης να υπάρχει πρόβλεψη maximum 4 ώρες. Δηλαδή το μέγιστο χρονικό, η μέγιστη χρονική διάρκεια μια συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι 4 ώρες. Αυτό ήθελα να πω και τι πρέπει να γίνει για να γίνει αυτή η αναμόρφωση. Δεν ξέρω τη διαδικασία. Ναι, γι' αυτό, ναι, γι' αυτό ήρθε και από μέσα. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε γίνει αποδέκτες παραπώνων από πολλούς συμπολίτες μας για το θέμα της καθαριότητας στην πόλη μας και ειδικά εκτός κέντρου. Τα είδαμε άλλωστε και σε ένα ειδικό ρεπορτάζ στο Θεσσαλία Τηλεόραση. Προσωπικά, μετά από συνεννόηση με την επικεφαλή της παράταξης, κυρία Ρένα Καραλαριώτου, επισκέφτηκα τις περιοχές του ΟΣΕ, της Ανθούπολης, της Νέας Πολιτείας και της Χαραυγής. Πραγματικά η κατάσταση ήταν απελπιστική, κύριε Δήμαρχε, όσον αφορά την καθαριότητα. Και γι' αυτό το λόγο επισυνάπτω και τις εικόνες που τράβηξα σήμερα. Ειδικά για τον ΟΣΕ και την ανακοίνωση που βγάλατε για την απεργία των εργαζομένων, έχω να σας πω ότι ο σταθμός αφίξεων είναι ένα μέρος βιτρίνα για την πόλη μας. Και είναι και ένα μέρος που... Βγήκε ανακοίνωση για τον ΟΣΕ, ότι ήταν τα θέματα καθαριότητας... Ναι. Όχι, ότι η καθαριότητα οφείλεται στην απεργία των εργαζομένων. Εγώ πιστεύω όμως ότι επειδή ο σταθμός είναι κέντρο αφίξεων πολλών ανθρώπων, εκατοντάδων καθημερινά, εμείς δεν παραμένουμε αμέτωχοι. Και ο Δήμος πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτά τα πράγματα. Η δε κατάσταση από τα φύλλα έχει καταστεί άκρως επικίνδυνη πλέον και για τους ηλικιωμένους και για τα μικρά τα παιδιά και για τους συμπολίτες μας. Και επειδή έχουμε προσλάβει στην καθαριότητα σχεδόν 200 άτομα, γιατί άφησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ξέφυγε η κατάσταση. Οι πολίτες απαιτούν μια απάντηση για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο και αυτό είναι για τα πρακτικά κιόλας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα... Έχω δει ένα πρόβλημα σοβαρό στο Δήμο, συγκεκριμένα στη Γεωργιάδου, απέναντι από το νοσοκομείο. Περνάει πολλοί κόσμο στον δρόμο, εκεί στα έκτακτα περιστατικά. Και άμα έχετε κάνει κάποια πρόβλεψη να γίνει κάποια διάβαση, γιατί υπάρχει κίνδυνος όπως έρχονται τα αυτοκίνητα από τη Νέα Σμύρνη, να πατηθεί κάποιος άνθρωπος, να συμβεί κάποιο ατύχημα. Και επίσης θα ήθελα για τη Νέα Σμύρνη να ρωτήσω, έχετε κάποια πρόβλεψη για τις πλατείες, τους αθλητικούς χώρους της Νέας Σμύρνης που δεν υπάρχουν. Βασικά, πλατείες υπάρχουν, αθλητικοί χώροι δεν υπάρχουν. Και οι πλατείες είναι σε πολύ μέτριο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ.
άλλο το πρόβλημα. Δεν είναι υποθέτηση. Ναι, ναι. Ακούγεται ότι περιμένουμε πώς και πώς να λυθεί το ζήτημα της κυκλοφορίας των οχημάτων. Είναι όταν. Δεν μπορούμε, δεν συμβαίνω. Για να μπορέσουμε να παρέμβουμε με όλα αυτά. Όχι, όχι. Πριν από ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο, είχαμε θέσει εργολαβία 200.000 ευρώ. Λοιπόν, έγιναν σημαντικά πράγματα να εξαντληθεί τη εταιρεία τη κατάσταση. Και το 15.000 και το 15.000. Βέβαια, είμαστε και ειλικρινείς, οι ζημιές συγκεκριμένες έχουν σχέση με τα οχήματα, αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι και μέσα από την ποιότητα δουλειά των εργολαβιών, ίσως να μην γίνεται το καλύτερο. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα. Και δεν είναι ούτε θέματα επιβλέψεων, ούτε θέματα αυτά δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Επιβλέψη σημαίνει να είσαι από κάτι, να βάλει λάσπη ο άλλος από κάτω για να το πουλήσει. Και τη νύχτα. Και τη νύχτα. Στην παραγωγή. Βλέπουμε αυτό, γιατί πράγματι υπάρχουν προβλήματα πολλά. Γιατί είναι αγιότητα. Μισό γύρω που λοιπόν, κοιτάξτε.
Αναστάση. Καθαριότητα βέβαια συναρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες.
δεν είναι μόνο οι βάρδιες και το προσωπικό το οποίο κάνει ή δεν κάνει καλά τη δουλειά του, και βεβαίως είμαστε υπεύθυνοι να κινητοποιήσουμε την κατάσταση αυτή όσο γίνεται καλύτερα. Η εκτίμησή μου είναι ότι την κάνει αρκετά καλά. Έχει περιθώρια βελτίωσης. Έχει περιθώρια βελτίωσης με βάση αυτό που σας είπα. Όμως, μου δίδεται η ευκαιρία για μια ακόμα φορά να πω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα ανθρώπων της πόλης. Υπάρχει και η κουλτούρα. Και νομίζω ότι πέρα από τις τοποθετήσεις σας, και καλά κάνετε, και τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής γύρω από τα ζητήματα αυτά, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά να εργαστεί προς την κατεύθυνση της αλλαγής αυτής της κουλτούρας της πόλης. Ο δημόσιος χώρος γενικά και οι δημοτικές δραστηριότητες βελτιώνονται έτσι από το παρελθόν. Και ιδιαίτερα από τα χρόνια της κρίσης. Πάμε πολύ καλύτερα σε πολλά επίπεδα. Όμως δεν είναι δυνατόν να βλέπω στην τηλεόραση συμπολίτησα, η οποία είναι μπροστά από το σπίτι της και είναι σε ένα μικρόφωνο και λέει «Τα φύλλα, δείτε τα φύλλα», τα φύλλα μπροστά στην πόρτα της. Σας παρακαλώ πολύ. Η φύλλοσυλλογή είναι ένα ζήτημα ενός 1,5 μήνα. Φέτος τράπησε περισσότερο λόγω των καιρικών, των καλών καιρικών συνθηκών. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση της φύλλοσυλλογής είναι, δεν είναι υπόθεση μόνο της καθαριότητας. Είναι υπόθεση όλων. Εγώ θα ήθελα να βλέπω στη συνοικία ή στην συνοικία μένω τα 10 μέτρα του πεζοδρομίου της ΑΒ οικοδομής να βοηθήσει ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες να μπορέσουν να καθαριστούν. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε παντού. Μου θυμίζει αυτή η παρέμβαση εικόνες του χιονιού όπου έλαβα μέιλ απίθανα με βρισχές για εργαζόμενους οι οποίοι δεν άνοιξαν τα 5 μέτρα μπροστά από τον καράζ γιατί πέρασε το όχημα, λέει, και δημιούργησε μια μάζα χιονιού μπροστά από τον καράζ και δεν είχε τη δυνατότητα ο συγκεκριμένος συμπολίτης να καθαρίσει 2 μέτρα μπροστά από το σπίτι του. Που αλλού στην Ευρώπη αυτά επιφέρουν ποινές εάν δεν ασχοληθείς με τον χώρο που έχεις ακριβώς μπροστά σου. Κάναμε ανακοινώσεις από τη ΔΕΙΑΛ για τα φρεάτια. Η ΔΕΙΑΛ καθαρίζει τα φρεάτια της για να είναι έτοιμα με τις βροχές κτλ. Σας πληροφορώ ότι η παράγραφος η οποία αναφέρονταν στο ότι είναι υπεύθυνοι και οι συμπολίτες μας όταν δουν μια σχάρα μπροστά στο σπίτι τους που εκείνη τη στιγμή έχει φύλλα να την καθαρίσουν, χλεβάστηκε. Δυστυχώς, για ένα κομμάτι των συμπολιτών μας η κατάσταση είναι αυτή και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Αυτό δεν αναιρεί της δικιάς μας. Και τη δική μας προσπάθεια, συνολικά η καθαριότητα με ό,τι έχει επιλεγεί από τα 1-2 προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τον μεγάλο αριθμό προσλήψεων, την ανανέωση του εξοπλισμού στα απορριμματοφόρα, την ανανέωση του εξοπλισμού στα καλοκαιρινά, την ανανέωση του εξοπλισμού στις κούπες, να μπορέσουμε να πάμε σε ένα επίπεδο αρκετά καλό, ψηλό, το οποίο ας πούμε μπορεί να σημαίνει και αλλαγή πραγματικά του περιβάλλοντος της πόλης. Θέλουμε βοήθειες όμως. Αυτό είναι το βασικό. Χωρίς να αρνούμαστε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα για το οποίο εργαζόμαστε να βελτιώσουμε, από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι, γιατί το έχω ελέγξει προσωπικά, μιλάτε για ένα ζήτημα που πονάει και βεβαίως με ανησυχεί, διότι δεν είναι δυνατόν να περνάει το απορριμματοφόρο, έτσι, να αδειάζει ο κάδος και σε μισή ώρα να έχει ψάρια μέσα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Διότι συμβαίνουν και τέτοια φαινόμενα. Δεν κατηγορώ κανένα. Μιλώ για μια αντίληψη συνολική που αν τη συζητήσουμε και την ψάξουμε κάποια στιγμή, στην πόλη θα δούμε ότι σε αρκετούς τομείς υπάρχει ένα κομμάτι που δεν ακολουθεί αυτή το ανέβασμα του επίπεδου συνολικά της πόλης και στον αστικό ιστό και στις παρεχόμενες δημοτικές επιχειρήσεις. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν να συστρατευτούμε όλοι προς την κατεύθυνση αυτή. Και είμαι ανοιχτός βεβαίως και στις παρατηρήσεις και σε αυτά που καταθέσατε και ό,τι καταθέσατε. Έτσι. Βεβαίως, δεν έχω καμία αντίληψη. Σας φέρω εγώ άλλες 50. Άλλες 50 εγώ, ο Δήμαρχος. Άλλες 50 σας φέρω. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι. Αλλά αν σας φέρω φωτογραφία με ένα στρώμα παρατημένο, τώρα το βλέπω 4 μέρες και με βροχές, χωρίς να ειδοποιηθεί, γιατί το έλεξε και προσωπικά, χωρίς να ειδοποιηθεί η υπηρεσία μέχρι αυτή τη στιγμή, ακόμα είναι εκεί, και εγώ επιμένω δεν θα πάτε, θα δούμε αν ένας από τους γείτονες εκεί θα πάρει ένα τηλέφωνο. Και είναι το ίδιο στρώμα. Μούσκελα έχει 2 τόνους και είναι αφημένο στο ίδιο σημείο. Από συμπολίτη, τον οποίο γνωρίζω κιόλα, γιατί το έλεξα. Λοιπόν, αυτά είναι καθημερινά φαινόμενα. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν, πολύ μεγάλη ανάγκη, να συμμορφωθούμε όλοι μας στον κανονισμό καθαριότητας. Υπάρχει κανονισμός καθαριότητας.
Και εδώ ενδεχομένως να χρειαστεί να αυστηροποιήσουμε και από τη δική μας μεριά τις διαδικασίες και να φτάσουμε να επιβάλλουμε και πρόσωπα ακόμα. Σε όσους εντοπίζουμε ότι δεν λειτουργούμε τον τρόπο που πρέπει. Ναι, έτσι έχει η κατάσταση. Μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω γενικότερα για το ζήτημα αυτό, αλλά κύριε Αργυρόπουλε, να τονίσω ότι είναι από το πρώτο μέλημα που έχει η Δημοτική Αρχή, διότι μέχρι πριν από 1-1,5 χρόνο κατακτήσαμε ένα επίπεδο καλό. Σήμερα, με τα βήματα τα οποία γίνονται από τη μεριά και τη διάθεση των πόρων του Δήμου για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, δεν είναι δυνατόν να πάμε πιο πίσω. Και σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να βοηθήσουμε όλοι μας. Λοιπόν, τον κύριο Βενιούλη. Καταρχήν, και εγώ έχω μια εκτίμηση από τις συζητήσεις που γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, ότι μακραίνουν τη δουλειά του Δημοτικού Συμβουλίου σημαντικά. Εάν δε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα προβλήματα στην πόλη είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Υπάρχουν, το έχω πει και άλλη φορά, δεν γίνονται όλα με τη μία και υπάρχουν και αδυναμίες και δυσκολίες και βεβαίως όλα αυτά που είπα νωρίτερα. Αν αυτή τη στιγμή έκαναν χρήση του δικαιώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλοι να φέρουν ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον τρόπο που γίνονται οι ερωτήσεις, δεν θα τελειώναμε, δεν θα μπαίναμε ποτέ στην κρίση διάσταση. Πρόεδρε, η δική μου πρόταση είναι να φτιάξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή και να καθίσουμε να στον κανονισμό. Και να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα στηρίζονται και σε μια συνένεση προκειμένου να λυθούν ζητήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, βεβαίως μέσα στα όρια του νόμου. Γιατί τον νόμο δεν θα ανατράψουν. Υπάρχουν δεδομένα από την νομοθεσία στο ζήτημα αυτό. Αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τα οποία νομίζω ότι μπορούμε να εξαντλήσουμε. Ο κανονισμός έχει κάποια χρόνια σε ισχύ. Από το 2011 έχει σημεία στα οποία μπορεί να βελτιωθεί. Παρακαλώ πολύ να τα δείτε. Κύριε Βαγγέλη, τι άλλο είπατε. Όχι, είπα ότι μετά την απαξίωση των υπουργών Χρυσοχοίδη, Μενδώνη, η τελευταία κυρία Κεραμέως και τα λοιπά, ο κ. Μητσοτάκης έρχεται για ιδιωτική επίσκεψη σε Τρίκαλα και Καρδίτσα και αποφεύγει τη Λάρισα και τον Βόλο. Εγώ μπορώ να εκτιμήσω γιατί. Θα έρθει στη Λάρισα. Στο πρόγραμμά του αυτό που διάβασα εγώ, ενημερώθηκα από το επίσημο site της Νέας Δημοκρατίας, από άλλο. Δεν ήξερα ότι πρέπει να επιφυθώ σε εσάς για να ενημερωθώ. Χαίρομαι που κανονίζει το πρόγραμμα. Πριν από λίγο. Μιλούσε για τον πύργο στα Τρίκαλα, εκεί όπως το λένε. Μιλούσε για τα μετέωρα, μιλούσε για τη διανυκτέρευση στην Καλαμπάκη. Καθυστερούμε το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα. Ήρθε η κυρία Κεραμέως. Αυτό που λέγατε πριν. Δεν είδε θεσμικά κανέναν. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα ΤΕΗ. Δεν καταδέχτηκε να μας συναντήσει ως Δήμο Λαρισαίων κάποιον θεσμικό και να ο κύριος Γούλας, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να της δώσει κάποιες απαντήσεις. Και ο κύριος Σούλτης. Δεν θέλω να το προχωρήσω περισσότερο και να πω ότι λέγατε προεκλογικά για το. Εντάξει, να μην οξύνω την κατάσταση, γιορτές που είναι. Και η σοβαρότητά του πηγάζει από τα γεγονότα της τελευταίας περίοδου. Δεν είχα καμιά πρόθεση ούτε να μιλήσω γι' αυτό, έτσι γιατί το χειρίζομαι προσωπικά, αλλά ούτε και να, όπως παρατηρήσατε, ούτε και έβγαλα κάποια ανακοίνωση ή οτιδήποτε. Διότι υπήρξαν πολυστήματα. Έτσι προς την κατεύθυνση. Και περιμένω κάποια στιγμή αυτά να αποκατασταθούν. Η επικοινωνία του Δημάρχου της πόλης, εξ ονόματος της πόλης, με τους πολιτικούς παράγοντες της κυβέρνησης, οι οποίοι έρχονται από την πόλη, είναι πάνω από αναγκαία. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, με τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν στην πόλη σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, να μην δει το Δήμαρχο της Λάρισας, κυρία Μενδώνη, και να δει δημάρχους της περιφέρειας της Λάρισας. Ή αντίστοιχα, άλλα δεν είναι ούτε ώρα, ούτε έχω πρόθεση, ούτε θέλω να σχολιάσω τίποτα περισσότερο. Μιλώ όχι στο όνομα του Δημάρχου Καλογιάννη. Μιλώ στο όνομα της πόλης. Αυτό είναι το σημαντικό. Η πόλη, μέσα από τις διαδικασίες αυτές, πάντα κέρδισε. Πάντα είχε τη δυνατότητα να συζητά και να έχει κέρδη από τις συζητήσεις αυτές. Οι επαφές είναι πάρα πολλές με το κέντρο. Ξέρετε ότι οι δήμαρχοι, δυστυχώς η αυτοδιοίκηση αυτή είναι, το πολιτικό μας σύστημα δεν την έχει πιστέψει όσο θα θέλαμε.
Καταλάβατε, και μιλώ για πολιτικό σύστημα, δεν μιλώ για κυβέρνηση. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αυτοδιοικητική να έχουμε κατασκηνώσει με σκηνές έξω από τα Υπουργεία για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα. Αλλήμον λοιπόν, εάν όχι υπουργός, όποιος υπουργός, σε όποιο τομέα έρχεται στην πόλη και έχει μια ατζέντα να δει θέματα της πόλης και δεν είναι ίσως ιδιωτική επίσκεψη, να μην συζητάμε με το Δήμαρχο. Θέλω να πω πως και να τελειώσω με τούτο. Γιατί ευελπιστώ ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Ήμουν από αυτούς που στα ελάχιστα ανάλογα που έγιναν την προηγούμενη περίοδο όριζα με σαφή τρόπο προς κάθε παράγοντα που ερχόταν από το κέντρο ότι πρέπει να δείτε τον περιφερειάρχη. Έτσι. Και βεβαίως και τον δήμαρχο της πόλης στον οποίο αναφέρω. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα διορθωθεί γιατί σας είπα ότι και βεβαίως εγώ έχω συνομιλήσει για τα ζητήματα αυτά με κάποιον από τους υπουργούς σε βάση περιπτώσει που είχε μια αντίστοιχη συμπεριφορά, αλλά νομίζω ότι όσοι και όποιοι μπορούν να παρέσουν προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι βοήθεια για την ίδια την πόλη και να το κάνουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Όχι, τώρα τι λέμε το γραμματέα. Όχι, να βοηθήσετε, λέει. Η επίσκεψη θα γίνει στο ειδικό σχολείο του κ. Μητσοτάκη, το Σάββατο, μετά τα 10. Το ειδικό σχολείο, λοιπόν, τώρα το είδατε. Το λες, το ειδικό σχολείο είναι σε οικόπεδο του Δήμου, που παραχώρησε ο Δήμος. Δεν είναι μόνο η περιφέρεια που ενέταξε το έργο. Άρα, λοιπόν, είναι, έτσι. Άρα, λοιπόν, είναι μια αντιμετώπιση, είναι δεσμική, την οποία πρέπει να δουν κάποιοι. Βοήθεια ζήτησε ο Δήμαρχος, κύριε Μπράβα. Βοήθεια ζήτησε από εσάς. Έχει πρόγραμμα επίσκεψη στο ειδικό σχολείο που έχει κατανοητό και ο Δήμος Λαρισαίου να μην είναι εκεί. Θα είμαστε εκεί. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό, δεν είναι ο αντιπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Από όλες λέμε ναι. Ρώτησα για, για το άμα θα γίνει διάβαση πεζών στο νοσοκομείο και για την έζημα. Να το θέσουμε στο θέμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να δούμε γιατί υπάρχουν και κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με τις αποστάσεις. Αυτό δεν το δούμε. Από όλα αυτά και εγώ να το θέσουμε. Ναι. Και για τις πλατείες και τις... Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να δούμε. Εκεί έχουμε πει στο παρελθόν, πρόσφατο παρελθόν, ότι δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να δούμε ειδικότερα τη δυνατότητα δημιουργία ενό πάρκινγκ κοντά στο σχολείο, στο οποίο πιθανόν δεν πρέπει να υπερβαθμιστεί, για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είναι σε γνώση μα, θα το δούμε και πιο συγκεκριμένα. Σα παρακαλώ πολύ, δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα, μην μιλάτε και μεταξύ σα, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Νομίζω ότι δεν έχω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά πέρα του συνόλου τη υπόθεση αυτή που τροποποιείται και σχέση με την καθαριότητα. Σίγουρα μετά και τη δική σα παρέμβαση να επισημάνω την κρίση ότι πρέπει να προσέξει περισσότερο στον χώρο. Αλλά και αυτή η χώρη, όπω και άλλοι επισκέψιμοι χώροι, δηλαδή μαζεύεται κόσμο. Έχουν αντίστοιχα προβλήματα τα οποία είναι λίγο στη σφαίρα όλη αυτή τη κατάσταση που σα είπα. Και για τι πλατείε και του αθλητικού χώρου τη Νέα Σμύρνη. Για τι πλατείε και του αθλητικού χώρου τη Νέα Σμύρνη. Κοιτάξτε, τι σχεδιασμό υπάρχει. Αυτό έχει σχέση με όλο το πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο συμπληρώνεται στη διάρκεια τη χρονιά από παρεμβάσει τεχνική. Και ένα πράγμα που θα πω. Η Νέα Σμύρνη, επειδή υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε πάρα πολλού τομεί, από την προηγούμενη χρονιά είχαμε σχεδιάσει κάτι. Τι παρεμβάσει αυτέ, επειδή έχουν ένα δεδομένο πια, γιατί έτσι είναι, πρέπει να γίνουν μια σειρά. Η Νέα Σμύρνη είναι η πρώτη συνοικία τη καινούργια θητεία, η οποία θα δεχθεί έργο αντικατάσταση όλων των δικτύων τη συνοικία. Άρα και πλήρη ασφαλτόστρωση τη συνοικία. Αυτό είναι δέσμευσή μα από την προηγούμενη φορά και είναι η πρώτη συνοικία από τι τέσσερι που έχει αποφασιστεί, που είναι η Φοιτητικού Πολύ, Αρτούπολη, η Νέα Σμύρνη και ο Άγιος Τωμάς. Έτσι, μπράβο. Πολύ Άγιος Τωμάς. Μαχαρνόκηπη, συγγνώμη. Ναι, το υπόλοιπο του Αγίου Γεωργίου που δεν είχαμε ολοκληρώσει. Ωραία. Λοιπόν, αυτέ για τον Άγιο Τωμά μιλούσαμε ότι θα πάμε με ίδιου πόρου. Ενώ τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί ήδη. Είναι συγκριματοδοτούμενα και θα
είναι μελέτη του Αγίου Θωμάτου. Άρα λοιπόν στη Νέα Σμύρνη μπορούμε να δούμε τη δυνατότητα αυτή, αφού μπούμε σε, σε ένα έργο ανάπλασης συνολικά της Ελλάδας. Βεβαίως, έτσι στη Νέα Σμύρνη γνωρίζετε ότι έχει εργολάβο πλέον ο Τάφρος, που είναι ένα σημαντικό έργο, που θα διασυνδεθεί με όλο το σύστημα των πεζοδρόμων και των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και των ποδηλατοδρόμων που θα φτάνουν μέχρι το κέντρο, μέχρι την κεντρική πλατεία της πόλης, με τον κυκλικό τρόπο που γνωρίζετε, έτσι και γυρίζουν από την Κυταράς. Υπήρξε μια προσπάθεια, ένας αθλητικός χώρος να δημιουργηθεί αυτό το διάστημα εκεί, με τα γηπεδάκια που έχετε δει ότι έχουμε. Δυστυχώς υπήρξαν σοβαρότατες αντιρρήσεις για το συγκεκριμένο χώρο από περίοικους οι οποίοι εκτίμησαν ότι ενοχλούνται εάν γίνει γήπεδο εκεί και άρα θα υπάρχουν φωνές πιτσιρικάδων, παιδιών κλπ. Και θα ενοχλούνται. Κάναμε πίσω για να πάμε σε μια διαβούλευση καλύτερη και να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες μας ότι σε αυτούς τους λίγους ελάχιστους χώρους, τους λίγους κοινόπιστους χώρους που έχει η Νέα Σμύρνη, γιατί έχει λίγους κοινόπιστους χώρους, να τους αξιοποιήσουμε. Έτσι. Ωραία. Πριν να προχωρήσουμε, να πω ότι σαν συνέχεια αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, σήμερα κιόλας ήταν που κάναμε συνεδρία στο Προεδρείο. Υπάρχει ανάγκη ως προς τον κανονισμό αλλαγής, επειδή έχει αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο, επομένως πρέπει να γίνει αναγκαίες αλλαγές. Νομίζω ότι η διαπαραταξιακή, η οποία θα δημιουργηθεί προκειμένου να κάνει την εισήγηση, δεν είναι χρήσιμη. Έχω την αίσθηση, ωστόσο, ότι τελικά θα αποδειχθεί πέρα από τις όποιες αλλαγές προκειμένου να είναι πιο λειτουργικό, ότι δεν υπάρχει τέλειος κανονισμός από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει τους όποιους κανόνες. Και με αυτή την έννοια, απλά να σας δώσω ένα στοιχείο, επειδή πήρα τα στοιχεία και από τη γραμματεία, έγιναν δύο συνεδριάσεις την προηγούμενη φορά. Ξεκινήσαμε 7,5 ώρα και τελειώσαμε 12 και 4. 2 ώρες ήταν η πρώτη συνεδρίαση, όπου ήταν μία ώρα και η απάντηση στις ερωτήσεις. Η δε διαδικασία του προϋπολογισμού κράτησε κάτι λιγότερο από 3 ώρες και μίλησε ένας αριθμός ρεκόρ 20 συναδέλφων. Με μία διαδικασία που νομίζω ότι είχε αρκετά χαρακτηριστικά σφιχτής διαδικασίας. 5x15 ξέρετε πώς κάνει. Δεν ήταν 20, ήταν 3 λεπτά. Δεν είναι έτσι ο κανονισμός. Ήταν επικεφαλής επί 15 λεπτά. Δεν κάναμε χρήση. Ευχαρίστως πάντως, οποιοσδήποτε συνάδελφος έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την αλλαγή, να τις φέρει, θα τις δούμε ως Προεδρείο και η διαπαραταξία και νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει μια εξεργασία. Να κάνει μια πρόταση ο Δήμαρχος στην κατεύθυνση αυτή. Επειδή παρατηρώ τα συμβούλια τις ερωτήσεις και ιδιαίτερα από νέους δημοτικούς συμβούλους με το δίκη τους, επειδή δεν γνωρίζουν το παρελθόν του Δήμου, ας πούμε, με λεπτομέρεια, ζητούν. Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση, αφού βέβαια υποβάλλονται γραπτά οι ερωτήσεις, να υπάρχει εμβόλυμη συνεδρίαση, η πρόεδρε να το δείτε εσείς κάθε πότε, η οποία θα είναι η συνεδρίαση όπου θα αρχίσετε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και να πάρετε ό,τι θέλετε. Η ώρα του Δημάρχου. Λοιπόν, μια διαδικασία επίκαιρων ερωτήσεων, τις οποίες βεβαίως για να πάρετε απαντήσεις θα πρέπει να τις καταθέσετε κάποιες μέρες πριν για να υπάρχουν και στοιχεία της τεχνικής υπηρεσίας και να έχουμε μια διαδικασία πολύ ενδιαφέρουσα σε αυτό το επίπεδο. Και να αποφύγουμε τις ερωτήσεις στα κανονικά μελετωτικά συμβούλια τα οποία πάντα τραβούνται πίσω τη διαδικασία. Εγώ δείτε το, είμαι ανοιχτός να πάρω την ευθύνη για αυτό. Ότι όταν κάτι είναι φλέγον, το πάμε να κάνουμε. Έχεις μικρόφωνο. Όχι, αφού είναι όλα ανοιχτά. Ναι. Αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος έχει ένα μειονέκτημα, γιατί μερικές φορές οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις πάνω σε φλέγοντα θέματα που αφορούν εκείνη τη στιγμή, την ίδια μέρα. Αν το πάμε 15 μέρες μετά, έχει χάσει την επικοινωνία. Υπάρχουν τα χαρακτήρα κάποιες υπόθεσεις που νομίζω μπορεί να το αντιμετωπίσει το Προεδρείο σε ένα συμβούλιο. Θα μπορεί να φτάσουμε και στο επίπεδο, εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση ακόμα και γι' αυτό, ας μην είναι και μια τυπική με απαρτία συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας ορίζουμε τη συνεδρίαση και ας έρχονται όσοι συμβουλοί θέλουν να υποβάλλουν ερωτήσεις και να φέρουν τις απαντήσεις τους. Ακόμα και αυτό μπορεί να γίνει. Θα το συζητήσουμε.
Λοιπόν, προχωράμε στην ημερήσια διάθεση. Από το εκεί. Να ενημερώσει λίγο ο κ. Βουλγαρίδης την βοήθεια, την ανθρωπιστική βοήθεια που πήγαμε στην Αλβανία. Κύριε Βουλγαρίδη, πολύ σύντομα, σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έλα λίγο, το έντιμα. Όχι, ας καθίσουμε άλλο. Δεν πειράζει, το ξέρω. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 7 και 8 του Δεκέμβρη έγινε μια αποστολή απέναντι στην έκκληση της, του αλβανικού κράτους για το πρόβλημα του Δυραχείου μετά τους σεισμούς. Οι υπόλοιποι μας, οι συμπολίτες μας αντέδρασαν πάρα πολύ γρήγορα και έτσι μαζεύτηκαν λοιπόν αρκετά υλικά από αυτά τα οποία μας ζητήθηκαν που ήταν κλινοσκεπάσματα, είδη πρώτης ανάγκης και λίγα τρόφιμα. Με ένα φορτηγό λοιπόν το οποίο υπήρξε δωρεά από τη μεταφορική Ντελόπουλους και με τη συνοδεία τη δικιά μου και του κυρίου Αλεξούλη, δικό μας αυτοκίνητο, για τα τυπικά της υπόθεσης. Έγινε μία αποστολή λοιπόν το Σαββατοκύριακο, 7 και 8 Δεκέμβρη, στα Τύρανα. Εκεί λοιπόν, αφού περάσαμε τα σύνορα, φτάσαμε, παραδόθηκαν τα και ξεφορτώθηκαν από εμάς όλα τα προϊόντα τα οποία δόθηκαν στις κεντρικές αλβανικές αποθήκες, όπου ο γενικός υπεύθυνος ήταν ένας συμπολίτης μας Αλβανός, ο οποίος μεγάλωσε και έζησε στη Λάρισα και έχει και σπίτι εδώ. Άρα βρήκαμε λοιπόν και συμπολίτη εκεί. Μας δέχτηκε στη συνέχεια ο Δήμαρχος Τυράννων, παρότι είχε καθυστερήσει περίπου όλη η διαδικασία 2 ώρες. Μας περίμενε το Σάββατο στο Δημαρχείο, όπου διαμέσου αυτού μεταφέρω προς τον Δήμαρχό μας αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο τις μεγάλες ευχαριστίες για την άμεση και γρήγορη βοήθεια για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές εν μέσω του χειμώνα. Θεώρησε λοιπόν πολύ τιμητικό αυτό το οποίο έγινε από εμάς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και μας περίμενε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Μέγαρο και στο γραφείο του, όπου έγινε μια κουβέντα μιας ώρας περίπου. Στη συνέχεια την επομένη επισκεφθήκαμε και τον Μακαριώτατο τον Αρχιεπίσκοπο. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν απρέπεια να μην δούμε τον Μακαριώτατο, οπότε τον επισκεφθήκαμε καθώς χειροτονούσε εκείνη την ημέρα στο Μητροπολιτικό Ναό των Τυράννων και στη συνέχεια μας δέχτηκε εκεί στην Εκκλησία γιατί έπρεπε να φύγουμε και μεταφέρω και από αυτόν που είναι επίτιμος Δημότης Λάρισας και τις ευλογίες και τις ευχές του και τις ευχαριστίες για τη βοήθεια σε όλους σας, σε όλους μας και τις ευχές για καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Αλεξούλης έχει να προσθέσει κάτι. Προς την κατεύθυνση που πάνε, λευκό. Όχι, συμφωνούμε να παρθούν τα χρήματα, αλλά στην κατεύθυνση που πάνε, γιατί το κοχρεολύσε, όπως αναφέρω εδώ, κτλ. Λευκό. Εκκρίνεται με το λευκό της Λαϊκής Υπήρους. 19η αναμόρφωση του υπολογισμού του Δήμου Λαξαίων, οικονομικού έτους 2019 και η κυκλοποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαξαίων οικονομικού έτους 2019. Εγκρίνεται. Όχι, αρνητικό. Ναι. Μισό λεπτό, υπάρχει άλλη ερώτηση. Για να πω πρέπει, βλέπω ότι υπάρχουν. Προφανώς είναι τακτοποιητικό, είναι μεταφυλακό. Βλέπω ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από το πράσινο ταμείο, το ΕΣΠΑ κτλ. Τα οποία θα μετεδίσουμε. Θα μετεδίσουμε μετά και χρονιά. Είναι χρονιά ή θέλουμε και μόνο να εμφανίσουμε και μια καλύτερη εκπαίδευση του υπολογισμού επιμέρου. Και εκπαίδευση του υπολογισμού είναι κυρίω των εσόδων. Συλλάβει και η εκπαίδευση του ΔΕΠΑ. Ναι, αφήσω κάτι που κυρίω εκεί έξω. Όχι έξω. Γίνεται κυρίω για τώρα στο αρνητική. Ψήφος της Λαϊκής Υπήρους.
πράξεις προς χρηματοδότηση, το πρώτο θέμα από τη μηνύση διάταξη, υποβολή πράξη προς χρηματοδότηση του Δήμου Λεξέων στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ναι, είναι αυτό που είπαμε ήδη προχθές στο τεχνικό πρόγραμμα. Έχει προκηρυχθεί με άμεση αξιολόγηση μια πρόσκληση από το Πράσινο Ταμείο. Υποβάλλουμε την Ικηταρά, όπως είπαμε πριν φορά. Ο προϋπολογισμός είναι 2.600. Βέβαια, το Πράσινο Ταμείο δίνει 1.000.000 στο έργο αυτό, στο τομέα αυτό που υποβάλλουμε. Μας υποχρεώνει να υποβάλλουμε οπωσδήποτε 1.300. Εμείς υποβάλλουμε 2.600 με τις εκπτώσεις, το επιπλέον ποσό που θα προκύψει θα πληρωθεί από το ίδιο. Πιστεύουμε ότι η πρόταση έχει πολύ καλές πιθανότητες. Γιατί είμαστε μάλλον από τους πρώτους που υποβάλλουμε. Μία ερώτηση. Καθώς θα προχωρήσει το τεχνικό έργο πάνω στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ή στο ΣΒΑΚ τέλος πάντων επιπλέον, καλό θα ήταν να έχουμε πάντως μία ενημέρωση για αυτά που θα γίνουν, μία αναλυτική. Ενδεχομένως, επικεφαλής με τον κύριο Σούλτη, μόνο δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, όμως εμείς απαιτούμε έτσι μία ενημέρωση για το ΣΒΑΚ κυρίως. Πήραμε ένα βραβείο ακριβώς για το έργο αυτό του ΣΒΑΚ και το ξεκίνημα που κάνουμε. Είναι το βραβείο Οικόπολης που δίνεται από το ΕΚΟΣΥΤΕ. Το ΕΚΟΣΥΤΕ δίνει από το 2010 την βραβεία. Δύο τρεις βραβεύτηκαν. Ο ένας είμαστε εμείς και ο άλλος ο Δήμος της Δράμας. Νομίζω για μια προσπάθεια που κάνει πάνω στο περιβάλλον ενημέρωσης, όχι έργο. Εκεί λοιπόν ήταν και η ομάδα των μελετητών. Είπαμε μέσα στο Γενάρη θα συζητήσουμε μαζί με όλο το Συμβούλιο πότε μπορεί το Συμβούλιο, πότε είναι η καλύτερη εποχή να έρθει, να γίνει ενημέρωση, να γίνει συζήτηση και βέβαια να κάνουμε και τη διαβούλευση με τον κόσμο που του ενδιαφέρει αλλά και με ό,τι μπορεί. Έτσι, μέσα στο Γενάρη αυτό θα γίνει. Ένα διήμερο, δεν είναι πράγμα. Κύριε Σούρτη, και για την επιτροπή διαβούλευση επίσης το έχουμε υποσχεθεί. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. Κατανομή σαν το παρελθόν των ετών συνολικού ποσού 9.515,52 ευρώ. Πολλά, πολλά. Σάτα με τέτοια νούμερα είναι τρελαίνει. Εγκρίνεται. Θα δούμε και άλλα μικρότερα. Έτοιμα κομπής 13 δέντρων στο Δυτικό Κέντρο Νέας Πολιτείας. Λοιπόν, αυτό είναι να πω εγώ πρώτα και μετά, επειδή είναι έργο. Τα δέντρα κόβονται λόγω έργου. Από ό,τι έχετε δει στο περιμετήριο της Νέας Πολιτείας είναι το περιβάλλον χώρος. Διαμορφώθηκε ο χώρος μπροστά ήδη εκεί. Όσα δέντρα σώσαμε, όσα μπορέσαμε να σώσουμε, τα σώσαμε. Έτσι, θα φυτευτούν όμως νέα δέντρα οπωσδήποτε. Τώρα αυτά που κόβονται είναι στο πίσω μέρος όπου δημιουργούνται γήπεδα. Δημιουργείται γήπεδο τένις, μπάσκετ. Επομένως πέφτουν ακριβώς στην αρχική. Προσπαθήσαμε να σώσουμε κάτι, να σώσουμε. Θα φυνευτούν όμως γύρω-γύρω και γύρω. Το όνομά σου το ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σούλτη αν προβλέπετε άδεια από τις δασικές υπηρεσίες για την οικοπαιδεότητα. Όχι, γιατί είναι χώρος του Δήμου αυτός. Δεν έχει σημασία. Δέντρα, για δέντρα μιλάμε. Δηλαδή. Ο κύριος Σούλτη του Δήμου δεν είναι δέντρα. Όχι, ερώτηση. Γιατί δεν μπορούσαν να αποφευθούν, από ό,τι φαίνεται, να αποφευθεί η κοπή των δέντρων. Είναι 13 δέντρα, 14 φαίνονται στη φωτογραφία, είναι τα μοναδικά εκεί στον χώρο. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Γιατί το να γίνουν αυτά τα δέντρα. Πήγαμε την υπηρεσία Πρασίνου, πήγαμε τις τεχνικές, πήγαμε τον Δήμαρχο, πήγα εγώ, πήγαμε την Δήμαρχη. Δεν μπορούμε να τα σώσουμε. Ή δεν θα κάνουμε τα γήπεδα και να αφήσουμε τα δέντρα. Ή τα δύο γήπεδα κάνουμε ένα. Να φυτευτούν την κλάση. Δεν γίνεται, μάλιστα έγινε και μια τελευταία τροποποίηση όπου αφήνουμε ένα χώρο, μετακινήθηκαν κάποια γήπεδα, άλλαξε μελέτη δηλαδή. Γιατί μας είπαν ότι πρέπει να γίνει μια προπονητική δεξαμενή προς θερματήριο. Επομένως δεν γίνεται. Αλλά όμως θα φυτευτούν για να. Υπάρχει και ένα άλλο. Εμείς στα έργα που είναι μελετημένα και υλοποιούμε, πάντα υπάρχουν δέντροφυτές. Ο χώρος του πολυμητηρίου με όλο το έργο της ανάπτυξης του περιβάλλοντος χώρου μπορεί να χάνει 13 δέντρα από την πίσω πλευρά στο σημείο που γίνονται τα γήπεδα,
Αλλά το μπροστινό μέρος έχει, θα γίνουν 50 τρίδες. Έτσι. Δηλαδή, σίγουρα πάντα παίρνουμε υπόψη τη δυνατότητα της... Είναι 20 ετίας αυτά τα δέντρα, μην πω και περισσότερο. Εντάξει, και θα μπουν τώρα δεντράκια. Έτσι, να το έχουμε υπόψη γι' αυτό. Και δεν θα κάνουμε και για το περιβάλλον. Τέλος. Εντάξει. Λέω, αν μπορούσαν να αποφευθούν. Αυτό είπα. Εγώ θα παρακολουθήσω το επόμενο διάστημα την ανάπλαση της εργατικής πρωτομαγιάς, στην Αράιδας. Είναι και επειδή μένω και στην περιοχή. Έτσι, από το πρόγραμμα που υλοποιείται. Τι θα κάνουμε για παράδειγμα, εγώ δεν θα μιλήσω σαν γεωπόρος, θα μιλήσω ούτε καν σαν δήμος, πολίτης. Τι θα κάνουμε με τα καναδέζικα πλατάνια, τα οποία τοποθετήθηκαν το 80 και αυτή τη στιγμή μόνο σε μια κάνουν που υπάρχουν. Κάποια στιγμή θα μπουν νέα δέντρα, μικρά, τα οποία θα κάνουν, απλά πρέπει να είναι γρήγορη ανάπτυξη, θα κάνουν κόμμα γρήγορα και να δώσουν ένα περιβάλλον επίσης πράσινο. Αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή αναγκαζόμαστε δέντρα πολλών ετών να φέρουν οι διάφοροι πόρτες. Εκκίνεται. Ναι. Με το λευκό. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου ανταποστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Γιάννουγκες. Εγκρίνεται. Πιο πολύ ταξιοποιητικό είναι, έχει ολοκληρωθεί το 95%. Εγκρίνεται. Λευκό. 95. Τώρα μου δημιουργήσατε ερώτημα όμως. Ερώτημα. 95% και δίνεται 150 μέρες. Είναι ταξιοποιητικό. Ναι, 150 μέρες είναι... Για να μπορέσω εγώ να πάω να κάνω τον κεντρικό δρόμο που συνέχεια με το ρωτάς τι πρέπει να κάνω δηλαδή. Να μην το δώσω. Κύριε Βαδούλη. Όχι, το ψηφίζουμε, εντάξει, αλλά... Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή τουριστική παραλαβή του έργου και τα σχετική δευθείων της υπηρεσίας. Εγκρίνεται. Έκκληση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου επισκεπές συντηρήσεις σχολείων. Και αν θα θέσει 2018, εγκρίνεται. Ακύρωση των αποφάσεων του 7ου θέματος, εγκρίνεται. Έγκριση συμπληρωματικής καταγραφής ποσού για την κάλυψη των αποσυντικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη των απαντών θέματος. Εγκρίνεται. Καλό Χριστούγεννα. Καλές βραδιές.